Μας περιμένει και ο κύριος Δημήτρης Κερίδης από το εξωτερικό. Κύριε Κερίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για την υπόμονη σας. Και ο κύριος Χρυσοχοίδης σας ακούει με τα ακουστικά του. Λοιπόν, και εγώ με πολύ ενδιαφέρον. Πολύ καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κερδίζει με πατώντας σε δύο βάρκες ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, κύριε Κερίδη, αυτές τις ημέρες. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να βιαζόμαστε και στην Ελλάδα καμιά φορά εύκολα παρασυρώμαστε. Θυμάστε την κουβέντα για τους F400 πριν από μια εβδομάδα, ότι τάχαμ δίθεν θα τους δώσει πίσω και θα πάρει τα F35. Είδατε ότι ο Biden δεν τον συνάντησε καν στις Βρυξέλλες, όπου είχε προαναγγελθεί μια συνάντηση, ένα λιώσιμο των πάγων κτλ. Θέλω να πω ότι τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα από ό,τι δείχνουν. Προφανώς όλοι μιλούν με όλους και προφανώς για τους Ουκρανούς είναι καλύτερο να συναντηθούν αντί για τη Λευκορωσία, όπως γινόταν μέχρι πρόσφατα οι συναντήσεις των δύο αντιπροσωπιών στην Κωνσταντινούπολη. Και μακάρι να πάνε και καλά για να υπάρχει εκτόνωση της κρίσης. Αλλά η Τουρκία σε κάποια πράγματα βγαίνει μπροστά και έχει κάποια πράγματα να πει και κάποια άλλα είναι πολύ μπουρδουκλωμένη και πολύ σε αδιέξοδο. Όπως κατεξοχήν πλήρωσε 1,5 δισεκατομμύριο για τα F-35 και δεν τα έχει πάρει, όχι μόνο δεν έχει πάρει, δεν παίρνει ούτε τα F-16. Και πλήρωσε 2,5 δις για τους S400 και τους έχει στην Αυσταλή. Ναι, αλλά θέλω στο πεδίο της όμως στην Κωνσταντινούπολη γίνεται συνάντηση. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένας από αυτούς που κρατάει μια πόρτα προς τον Πούτιν την ίδια ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος τον λέει χασάπι. Θα ήθελα να ακούσω το σχολείο σας. Κρατάει απόλυτα την πόρτα με τον Πούτιν. Έχει αρνηθεί να βάλει κυρώσεις και θα βρεθεί ολοένα και σε μεγαλύτερη δυσκολία, καθώς η ρήξη Ρωσίας και Δύσης μεγαλώνει. Προς το παρόν, ωστόσο, δίνει αυτές τις υπηρεσίες, να πούμε, για την διαπραγμάτευση. Είχε γίνει και στην Αντάλια πριν από 2,5 εβδομάδες. Δεν νομίζω ότι θα βγει κάτι από τη διαπραγμάτευση. Μην μπερδευόμαστε. Είμαστε ακόμα νωρίς για να έχουμε λευκό καπνό, να πούμε, από αυτό. Δυστυχώς, τα πράγματα εξελίσσονται πολύ άσχημα επί του πεδίου και η Μαριούπολη έχει τελείως καταστραφεί. Και διαρκώς πιέζεται και σήμερα τα νέα είναι πολύ επιβαρυντικά. Όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι προσπαθεί και ο Ερντογάν όσο μπορεί, κρατώντας αυτές τις θέσεις που έχει τις επιλεκτικές, να παίξει έναν ρόλο. Αλλά σας είπα, δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερίδη. Και τα F400 τον έχουν μπουρδουκλώσει και το Κογκρέσο έχουν βάλει μια πολύ σφιχτή φιλιά γύρω από τον Biden. Κοιτάξτε, να πω αυτό και τελειώνω. Ναι. Και στην Αμερικανική κυβέρνηση υπάρχουν πολλοί που θέλουν την Τουρκία. Το είδα και εγώ αυτό στην Ουάσιγκτον. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει ταυτόχρονα όμως μια ξεκάθαρη θέση του Αμερικανικού Κογκρέσου και του Μενέντες. Είδατε ότι ξαναέφερε τον Ισμέτ στο τραπέζι, τον οποίο είχαν κάποιοι πιαστεί να θεωρήσουν πριν τα Χριστούγεννα ότι έχει τελειώσει, έτσι δεν είναι? Άρα είναι ένα διαρκές παιχνίδι που πρέπει να έχουμε τη συνολική εικόνα στα χέρια μας και δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα τον απολογισμό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερίδη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.